Πάμε τώρα σε ένα θέμα viral, σε ένα θέμα το οποίο έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας. Πάμε σε έναν ερασιτέχνη κυπουρό, ο οποίος έχει τη μοναδική ικανότητα να παράγει κολοκύθες με κύριο χαρακτηριστικό ότι είναι... τεράστιες. Γίγας. 50 κιλά περίπου. 50 κιλά, τι κολοκύθα είναι αυτή. 50 κιλά... Τρως για μήνες με αυτή την κολοκύθα. Για μένα δεν τις τρως, τις έχεις εκεί απέναντι και τις θαυμάζεις. Δεν τις τρως, δεν τις γέρνεις. Λοιπόν, εικόνες βέβαια που κάνουν το γύρο της Ελλάδας και για μένα και το γύρο του κόσμου, καθώς πολλά site στο εξωτερικό έχουν προχωρήσει σχετικές αναδημοσιεύσεις. Έχουμε τον... Στέλιο Τζιτζιρίκα. Τον κύριο Τζιτζιρίκα. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε, να τον ακούσουμε και να τον δούμε παρά τις δυσκολίες. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Λοιπόν, ακούω βέβαια τον εαυτό μου. Ναι, θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε. Η Άννα πάνω θα μας βοηθήσει. Καλωσορίζω από την αρχόντισσα της Χαλκιδικής, την πανέμορφη Αρναία. Λοιπόν, το ότερο χωριό της Ελλάδος, Κωμόπολη, έτσι. Και χαίρομαι που συνδέομαι μαζί σας με το Κρήτη TV, γιατί πριν από 200-250 χρόνια περίπου, ο πρώτος τζιτζιρίκας που ήρθε στην Αρναία ήταν κριτικός. Οπότε ψήγματα κριτικού DNA έχω κι εγώ. Με συμβολισμούς η σύνδεσή μας, λοιπόν, κύριε Τζιτζιρίκα, σήμερα. Ακριβώς. Λοιπόν, έχετε βαλθεί να μας εντυπωσιάσει, όχι μόνο μας εδώ στην Κρήτη, πανελλαδικά. Για βάλτε μας το κλίμα λίγο. Άκουσα που είπατε. Ορίστε. Να μας βάλετε στο κλίμα λίγο της παραγωγής σας. Δεν σας άκουσα. Λοιπόν, καταρχήν την παραγωγή την έχω μαζέψει, αλλά για σας έχω φέρει δύο κολοκύθες από τις πιο μικρές, γιατί τις μεγάλες τις έχω κόψει. Ναι. Τις έχω μοιράσει, τις έχω δώσει. Είμαστε κι εμείς μεγάλη οικογένεια, οπότε περίπου από τις μεσαίες έως μικρές είναι αυτές εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Α, αυτές είναι οι μικρές σας, λοιπόν. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται με τις μεγάλες. Λοιπόν, αυτές... Ναι. Αυτές περίπου είναι από 20 έως 30 κιλά, 25-30, αλλά βγάζω και πολύ μεγαλύτερες. Βέβαια, τις προηγούμενες χρόνια ακόμα μεγαλύτερες. Φέτος δεν ξέρω γιατί, έμεινα στα 50 κιλά. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε στο πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ασχοληθεί με την παραγωγή κολοκυθών και συγκεκριμένα με αυτές τις τεράστιες κολοκύθες. Έχει να κάνει με ένα προσωπικό ταλέντο κυπουρικής που πρέπει να κρύβει κάποιος? Λοιπόν, μέντορας μου είναι ο πατέρας μου. Εδώ και πολλά χρόνια βάζουμε, όπως όλος ο κόσμος κάνει στο χωριό, βάζουμε δηλαδή ζαρβατικά. Ντομάτες, κολοκυθιές, αγκουράκια κτλ. Οι κολοκύθες, ο σπόρος αυτός της κολοκύθας είναι παλιός σπόρος. Είναι σπόρος ο οποίος τον βάζει ο πατέρας μου πάνω από 30 χρόνια και πιθανόν να τον έχει βρει από τους δικούς τους γονείς. Πάντα βγάζουμε τέτοια μεγέθη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έγινε τα τελευταία χρόνια ή φέτος. Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα μυστικό δεν υπάρχει. Η περιποίηση είναι, εγώ ρίχνω πάρα πολύ κοπριά, επειδή εδώ υπάρχουν και έχω και κοτούλες. Φέρνω και πολύ καστανόχωμα και φιλόχωμα από το βουνό και το ρίχνω όλη τη χρονιά. Νεράκι του Θεού, αγάπη και γίνονται οι κολοκύθες σε αυτά τα μεγέθη. Πάντως, κύριε Τζιτζιρίκα, θα δανειστώ μια φράση που λέει ο Νίκος συχνά, γιατί έχει και καλύτερη εικόνα. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Θέλω να πω ότι έχει όλα τα καλά η περιοχή. Είναι ακριβώς, και με τη Βούλα, είναι βέβαια, ένα από τα τρία ομορφότερα χωριά πανελλαδικά. Και στην Ευρώπη, ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχει βοηθήσει και το κλίμα της περιοχής για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος που ζω στην Αρναία, όπως και κάθε άνθρωπος, για το πιστεύω, για το μέρος στο οποίο μένει. Αλλά αισθάνομαι και πολύ ευλογημένος, γιατί είναι ένας τόπος, δεν ξέρω αν τον έχετε επισκεφτεί, η Βόρεια Χαλκιδική, όπως είναι, γιατί όταν ακούμε Χαλκιδική σκεφτόμαστε παραλίες, αλλά εδώ αν δείτε, είμαστε σε ένα μέρος που υπάρχει 96% δασοκάλυψη, μέσα στο δάσος, οξιάς, δριός, ελάτων, όλα τα έλατα της, σχεδόν της Ελλάδας φεύγουν από εδώ, από την περιοχή μας, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Λοιπόν, ένα υπέροχο μέρος με αρχιτεκτονική φανταστική, με ένα πλούσιο παραδοσιακό ιστό και σας προσκαλώ να κάνετε μια εκπομπή και για το χωριό μας, για την Αρναία.
Έχουμε κάνει, έχουμε συνδεθεί, έχουμε κάνει αναφορά, αλλά θα ξανακάνουμε. Μιας και γνωριστήκαμε τώρα, Στέλιο, σου μιλάω και στον Ελληνικό, Εύη. Κύριε Τζιτζιρίκα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην περιοχή σας, στην Χαλκιδική, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί με την καλλιέργεια κολοκυθιών σε τέτοιο μέγεθος. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Περνάει από γενιά σε γενιά. Εδώ στο χωριό δεν ξέρω αν βγάζει άλλος τόσο μεγάλες κολοκύθες. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν νομίζω να βγάζει άλλος τόσο μεγάλες κολοκύθες. Λοιπόν. Ορίστε. Πρωτοπορείτε στην περιοχή. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω πάλι. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα. Αυτές οι κολοκύθες, εγώ. Αλλού πρέπει να πάμε τώρα. Αν θέλουμε να κάνουμε παραγγελία, πώς θα μας στείλετε, με μεταφορική? Γιατί φαντάζομαι αεροπορικός λίγο δύσκολο εκεί, θα έχουμε θέμα. Κοιτάξτε, αυτές οι κολοκύθες που βγάζουμε τώρα εδώ θα καταναλωθούν από εμάς, δηλαδή από την οικογένεια, η οποία είναι μεγάλη, δόξα τω Θεώ. Εγώ έχω τρία παιδιά, η αδερφή μου έχει άλλα τρία, ο αδερφός μου, ξαδέρφια, φίλους. Οπότε οι κολοκύθες αυτές όλη τη χρονιά θα φαγωθούν πολύ πριν, ας πούμε, ξεκινήσει η καινούργια παραγωγή. Οπότε δύσκολο βέβαια να σας στείλω, αλλά σας υπόσχομαι ότι του χρόνου θα έχω μεγαλύτερη παραγωγή, γυρίνε μας την πάνω απ' όλα, πρώτο Θεός, για να σας στείλω στην Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, στέλνουμε χαιρετισμούς και μόνο το χαμόγελό σας και η θετική άβρα σας μας αρκούν. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το μεράκι σας. Ξέρετε, κάθε ταλέντο, κάθε τι ξεχωριστό που κάνουμε χρειάζεται και μεράκι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που βγαίνει μέσα από τη σύνδεσή μας σήμερα. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χωρίς μεράκι και αγάπη σε αυτό που κάνεις, αποτέλεσμα σωστό δεν. Ακριβώς. Λοιπόν, χαιρετισμούς. Στέλιο, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Σας αφήνουμε μια εικόνα του χωριού όπως φαίνεται από. Βέβαια. Βέβαια. Πάμε. Λοιπόν, μαγευτική αρνέα. Χαιρετισμούς από Κρήτη.